σας είπα, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καλό συνάδελφο από το evrosnews.gr, τον κύριο Κώστα Πιτιακούδη. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές του Στάτους. Να σε καλά. Λοιπόν, τι γίνεται στον Εύρο, ποια είναι τα νεότερα, τι έχουμε, έχει επηρεάσει η συνάντηση κάπως? Η σημερινή ημέρα ακριβώς θυμίζει πολύ έντονα την περασμένη Τρίτη, Δευτέρα και Τρίτη, που είχαν έρθει οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις Καστανές. Υπήρχε γενικά ηρεμία σήμερα την ημέρα, γιατί χθες το βράδυ πάλι είχαμε τις γνωστές προσπάθειες των Τούρκων στρατοφυλάκων μαζί με τους μετανάστες να ρίξουν σημεία το φράχτη, να το κόψουν, να ρίξουν σημεία το φράχτη, και με το θωρακισμένο όπως έχουμε δει όλοι, αποκρούστηκαν. Είχαμε συνεχείς προσπάθειες ενίσχυσης του φράχτη από την ελληνική πλευρά με σύρματα, με σιδερένες κατασκευές. Έκλεισαν τα οποιαδήποτε μικρά περάματα είχαν δημιουργηθεί πριν περάσει οποιοδήποτε. Τα ενισχύουν πάντως σε όλο το μήκος και το επεκτείνουν και σιγά σιγά και προς περισσότερο από τα 12,5 χιλιόμετρα, σιγά σιγά. Και περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από την παρουσία του Ερντογάν. Ξεκάθαρα, όπως σχολίασες και εσύ, προφανώς επειδή το ελέγχει πλήρως και το κατευθύνει το τουρκικό καθεστώς όλο αυτό που γίνεται στις Καστανές και γενικότερα στον Εύρο, υπήρχε αυτό. Να σου πω επίσης ότι ούτε στον Νότιο Εύρο είχαμε την ένταση τη μεγάλη και τις πιέσεις από εκατοντάδες που είχαμε τις άλλες φορές, δηλαδή εννοώ στις σφαίρες, στον Πέπλο, στο δέντρο του Εύρου. Η αίσθηση που έχεις τώρα είναι ότι απλώς αυτό θα είναι για σήμερα και αύριο θα γίνουν τα πράγματα όπως πριν, θα έχουμε πάλι, ή προσδοκούμε να τελειώνει όπου να είναι αυτή η κρίση? Κοίτα, όλοι προσδοκούμε φυσικά να τελειώσει, να ηρεμήσουν, και η ζωή έτσι και αλλιώς κυλάει στον Εύρο, αλλά όπως καταλαβαίνεις, όσο να είναι, επηρεάζεται. Επειδή με την παρουσία έντονη πολλών αστυνομικών δυνάμεων και στρατιωτικών που ήρθαν να ενισχύσουν την προσπάθεια των όσων υπήρχαν, με το ότι οι περισσότερες ώρες όσοι υπηρετούν και είναι από εδώ, λοιπόν, από τα σπίτια τους, με το ότι υπάρχει ένα άγχος σε όλο τον κόσμο, πότε θα τελειώσει αυτό, όπως σωστά ρώτησες, τι θα γίνει, και τι είναι απρόσδεκτο στο Ερντογάν και κανείς δεν ξέρει αν θα το κόψει αυτό, θα τελειώσει. Και δεν φτάνουν όλα αυτά, έχει η αστυνομία τις δυσκολίες για να ελέγχει τα σύνορα, θα πρέπει να φυλάει και τους διάφορους που επισκέπτονται την περιοχή πολιτικούς, γιατί αύριο θα γίνει μπάρας επισκέψεων, να σου πω. Καταρχάς έρχεται κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον δραματία Πάνο Σκουρλέτη και τους πρώην υπουργούς Μουζάλα και Τόσκα, που θα περιοδεύσει, θα πάει σε διάφορα μέρη, θα δώσει και συνέντευξη τύπου. Υπάρχει μια έντονη αντίδραση των ευρυτών στην παρουσία αυτή, γιατί το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης έχει πάρει κάποιες θέσεις και έχει χαρακτηρίσει και με διάφορα στελέχη του τους ευρύτες με διάφορους απαράδεκτους χαρακτηρισμούς. Ο κύριος Κατρούγκαλος είχε... Ο κύριος Κατρούγκαλος μίλησε για κατσαμπλάδες. Ο κύριος Βαρεμένος είπε ότι οι ιδιοκτήτες αυθαίρετων βιλών στο δέοντα του Εύρου για τις καλύβες με τις λαμαρίνες. Κάποιοι άλλοι μίλησαν για παραστρατιωτικούς, για τους εθνοφύλακες. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνεις, έχουν δημιουργήσει ένταση και η αστυνομία είναι επιποδός. Παράλληλα, την ίδια στιγμή θα είναι στον Εύρο ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Τράκης, ο κ. Καράουλου, που θα πάει από ό,τι έμαθα από Μακοχώρια, στον Ριδό Όγκο του Σουφλίου. Θα έχει άλλη κατεύθυνση δηλαδή αυτός. Και θα είναι και ευρωβουλευτές από το κόμμα της κυρίας Λεπέν, έμαθα, Γάλλοι και Βέλγοι. Μάλιστα. Από την Ευρωομάδα. Και ο Ανδρέας Λοβέρντος από το Κινάλ. Όλο αυτό είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Σκέφτεσαι να συμπέσουν κάπου οι ευρωβουλευτές της Λεπέν με το ΣΥΡΙΖΑ, τι έχει να γίνει? Μάλιστα. Διαβάζω εδώ στο... από λεκτικά, έτσι, δεν εννοώ κάτι άλλο. Μας το ανέφερες ότι είναι απογοητευμένος κάπως ο κόσμος με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάζω εδώ και στο evrosnews.gr ότι υπάρχει μια μεθοδευμένη προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίσει τους ευρύτες ως δολοφόνους, παραστρατιωτικούς, ακροδεξιούς, επειδή κρατούν τα σύνορα. Αυτό βλέπω να κλιμακώνεται. Είπες και εσύ, ξεκίνησε με τον κύριο Βαρεμένο τη δήλωση ότι είναι υπερασπίζουν τις αυθαίρετες βίλες τους με τις καραμπίνες. Ναι, τις παράνομες βίλες τους. Ναι, οι ανθρώπους που είναι όλο το χρόνο εκεί, έτσι. Ψαράδες και κτηνοτρόφοι και κυνηγοί, οι οποίοι βοηθούν πάρα πολύ επιτηρώντας περιοχές που, επειδή το Δέλτα του Εύρου είναι περίεργο και έχει προσβάσεις και
ειδική μορφολογία ο ποταμός, μπορούν κάποιοι να περάσουν. Και η κυρία. Δεν μιλάμε για λαθρομετά, δεν μιλάμε για Τούρκους. Ωραία, οι βουλευτές τοπικοί του Εύρου, νομίζω είναι η κυρία Γκαρά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, η κυρία Γκαρά. Έχει κάνει κάποια δήλωση. Για πες μας. Η κυρία Γκαρά στην Αυγή είδα που έκανε δήλωση, προσπάθησε να στρογγυλέψει λίγο τα πράγματα. Είναι κάτοικος της περιοχής. Ναι, είναι από την Οριστιάδα. Έτσι, η κυρία Γκαρά τώρα ήταν εξαφανισμένη, τώρα αναθάρισε και αυτή μετά τις θέσεις που πήρε ο κεντρικός ΣΥΡΙΖΑ για. Στηρίζοντας δυστυχώς και κάποια fake news της τουρκικής πλευράς για νεκρούς και όλα αυτά, το αυτό που κυκλοφόρησε χθες, όπως ξέρεις και εσύ, για τραυματισμό αστυνομικού από κάποιον εθνοφύλακα, κατά λάθος. Έχει διαψευστεί αυτό. Αυτά. Ναι, έχει διαψευστεί και δεν βγαίνει από πουθενά, δεν αποδεικνύει. Έτσι. Δηλαδή μπορούμε όλοι να βγάζουμε το μυαλό μας διάφορα. Αλλά αυτό που ενοχλεί περισσότερο, και δεν λέω για κάποιους ακραίους που πάντου θα υπάρχουν, εννοώ για τους απλούς ανθρώπους, οι οποίοι όταν τους τσουβαλιάζουν όλους, όταν μεγάλες ειδικοί γυναίκες και άντρες κοιτούν να βοηθήσουν όσο μπορούν τα παιδιά τους αστυνομικούς και τους στρατιώτες και είναι σε επιφυλακή να βοηθήσουν όσο μπορούν. Αυτό λίγο, εξήγησα το λίγο Κώστα, τι εννοείς να βοηθήσουν, πώς μπορούν οι πολίτες να βοηθήσουν δηλαδή. Ναι, να σου πω για παράδειγμα, 10 γυναικοί σύλλογοι της περιοχής της Οριστιάδος έβαλαν χρήματα, συγκέντρωσαν χρήματα, συν 2 μορφωτικοί και αγόρασαν αντιασφυξιογόνες μάσκες. Που ζητούν οι αστυνομικοί, ζητούν συγκεκριμένα πράγματα. Τα νερά και όλα αυτά πλέον υπάρχουν σε επάρκεια. Ζητούν μάσκες για τις επιχειρήσεις τους, ζητούν γάντια, ζητούν κάποια φακούς για το βράδυ και όλα αυτά. Αυτά λοιπόν οι άνθρωποι αμέσως μπορεί να υπάρχουν ακόμα και από τη διοικητική μέρη με τις αστυνομίες και τους τρόπους, αλλά θέλουν και οι ίδιοι να προσφέρουν, να δείξουν ότι συμμετέχουν. Έτσι και μιλάμε για χωριά, όπως ξέρεις, τα οποία έχουν μείνει υπερήλικες άνθρωποι, τα περισσότερα χωριά του Τριγώνου και του Βορείου Εύρου γενικότερα. Αυτοί λοιπόν όταν ακούνε ότι κάποιους που κυβέρνησαν τον τόπο και δεν έκαναν τίποτα για την περιοχή τους, όπως δεν έκαναν διαχρονικά πολλές κυβερνήσεις, να τους χαρακτηρίζουν με διάφορους χαρακτηρισμούς, είναι φυσικό να τρελαίνονται σε εισαγωγικά. Κώστα, πριν κλείσουμε, μια τελευταία ερώτηση. Έχουμε κάποιες πληροφορίες για το πώς έχει αντιδράσει σε όλη αυτή την κρίση, να το πω έτσι, το μουσουλμανικό στοιχείο, όχι βεβαίως του Εύρου, αλλά της Ροδόπης και της Ξάνθης? Για τις Ροδόπης και της Ξάνθης δεν μπορώ να ξέρω. Ξέρω όμως για του ορεινού όγκου. Το λέω επειδή εκεί είναι μεγαλύτερο στην Ξάνθη και στη Ροδόπη. Ναι, είναι πολύ μεγαλύτερο, ναι, συμφωνώ. Ξέρω όμως ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, πέρα από τις επισήμες δηλώσεις των μουφτίδων που θα τις είδες και εσύ, των επίσημων μουφτίδων εννοώ, που βγήκαν και είπαν ότι η Ελλάδα, η χώρα μας, η πατρίδα μας, έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τα σύνορά της. Ξέρω ότι οι μουσουλμάνοι των χωριών του Σουφλίου ήταν από τους πρώτους που συγκέντρωσαν τρόφιμα και άλλα υλικά και με επικεφαλής τον αντιδήμαρχο του Δήμου Σουφλίου που είναι μουσουλμάνος, ο θρήσκευος ο κ. Κοτσά, πήγαν από τους πρώτους και μοίρασαν στην πεντηκοτή ταξιαρχία και στους αστυνομικούς ήδη. Και είναι μαζί με όλους τους συντοπίτες, τους χριστιανούς, μια γροθιά. Δεν υπάρχει. Οπότε κάποιο για άλλη μια φορά αποδεικνύουν ότι είναι Έλληνες και πατριώτες, όπως και οι Πομάκοι το έχουν αποδείξει πολλές φορές εκεί στην Ξάνθη και στην Ροδόπη. Απλώς τα προβλήματα δημιουργούνται από αυτούς που κατευθύνει το τουρκικό προξενείο στην περιοχή, τα γνωρίζεις. Όπως να το πούμε, ότι και οι απλοί κάτοικοι του Εύρου, ας πούμε στις Καστανές, δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τους απλούς ανθρώπους της Αδριανούπολης, για παράδειγμα. Διότι οι καλύτεροι πελάτες ήταν οι Έλληνες, όπως ξέρεις. Δυστυχώς, θα πω εγώ. Τώρα... Και προχθές, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, υπήρχε ερημιά στην αγορά της Αδριανούπολης. Τα εμπορικά κέντρα που υπάρχουν, κάτι μολ μεγάλα εκεί, στα κέντρα διασκέδασης, ακόμα και στα ιατρικά κέντρα που είναι και στο νοσοκομείο που έχουν δημιουργήσει οι Τούρκοι και είναι φτηνές οι εξετάσεις και πηγαίναν πολύ οι συντοπίτες μας, γιατί δεν ήθελαν να κάνουν 100 και 120 χιλιόμετρα στην Αλεξανδρούπολη, δεν κουράζονταν και δεν μπορούσαν να κλείσουν και στο δημόσιο νοσοκομείο και όλα αυτά. Αυτό ερήμωσε και ο δε χαρακτηριστικός, να σου πω, ο δήμαρχος Αδριανούπολης συχνά έρχονταν στις Καστανές, που είναι λίγα μέτρα, και έτρωγε στις ταβέρνες της πλατείας των Καστανιών ψαράκια και όλα αυτά. Και ήταν και φίλους και αυτά. Αυτά δεν μπορούν να τα κάνουν. Και ξέρω ότι έχουν έντονα δυσανασχετήσει και ο Δήμαρχος και ο Εμπορικός Σύλλογος Αδριανούπολης και πολλοί κάτοικοι από την παρουσία ξαφνικά χιλιάδων λαθρομεταναστών, διότι φοβούνται πως αν γίνει το χωριό που λένε στα σύνορα, αυτοί όλοι από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει κλειστά τα σύνορα, η Βουλγαρία το ίδιο, θα μπουν μέσα στην πόλη και μέσα στην πόλη θα είναι ανεξέλεγκτοι. Και δεν έχει ζήσει η Αδριανούπολη τέτοιες καταστάσεις. Ερχόταν κάποιοι από την Κωνσταντινούπολη με τους διακινητές, περνούσαν,
Φεύγανε, περνούσαν στον Εύρο όσοι που καταφέρναν, φεύγανε προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα αν συγκεντρωθούν έξω από την πόλη στις παρυφές 10 και 20 χιλιάδες κόσμος, όπως καταλαβαίνεις, οπότε, Κώστα, έχουν πρόβλημα και αυτοί. Οπότε βάζεις βεβαίως και τον ανθρώπινο παράγοντα των σχέσεων κτλ. Αυτό είχε επαναληφθεί τότε με που είχαν συλλάβει τους δύο Έλληνες στρατιώτες, ότι δεν ακριβώς, πήγαινε πλέον. Ακριβώς. Οπότε μετά από αυτό αποκαταστάθηκαν όμως οι σχέσεις. Φυσικά σου λέω πριν από 1,5 μήνα ο Δήμαρχος Αδριανόπουλης τον πέτυχα εγώ στις Καστανές στην πλατεία να τρώει. Και με φίλους του και Έλληνες και Τουρκοί ήταν μαζί. Και ξέρω ότι κάτοικοι από εδώ, από το τρίγωνο του Εύρου και από την Ορεστιάδα που είχαν σχέσεις, έχουν σχέσεις άριστες με Τούρκους, καταστήματαρχες και οτιδήποτε άλλο, παίρνουν τηλέφωνο από εκεί και λένε επιτέλους πρέπει να λήξει αυτό, γιατί θα την πληρώσουμε και εμείς με όλη αυτή την κατάσταση. Μάλιστα, κατανοητό. Γιατί όταν οι άλλοι μείνουν σε έναν και τα πληρώνουν όπως ξέρεις και δεν έχουν κάτι να πάνε, θα μπουν μέσα στην πόλη να κάνουν οτιδήποτε. Κώστα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα έχουμε βεβαίως την ευκαιρία να τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Και εγώ καλή εβδομάδα. Γεια χαρά.